Ντούρο τον πρόλαβε και κάνει λάθος και πέφτει ο Ντούρο, παίρνει το φάουλ. Έγινε λάθος από το Ροπίνιο και το φάουλ κερδίζει ο Αλβανός σε πολύ καλή, σε εξαιρετική θέση. Στημένη μπάλα και την χαϊδεύει πάντως ο Ηλίας ο Χαραλάμπους ή ο Ντούρο. Ο Ντούρο. Το συζητά λίγο με τον Ηλία τον Χαραλάμπους. Είναι λίγο κοντά η απόσταση. Βέβαια καλή αποστήσιμο, αλλά θέλει ακόμη λίγο απόσταση πιο πίσω για να μπορέσει η μπάλα να περάσει και να ξανακατεύει. Πάντως είναι σε καλό σημείο για αριστεροπόδαρο εκεί. Είναι και ο Αλονεύτης, αλλά νομίζω βολεύει περισσότερο τον Ηλία τον Χαραλάμπους. Αν περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος ή δίπλα από το τείχος για να βρει στόχο. Να δούμε. Ο Ντούρο τελικά περνάει το γκολ! Γκολ με τον Αλβανό 1-0! Η Ομόνοια ανοίγει το σκορ! Καταπληκτικό χτύπημα φάουλ από τον Κλώτια Ντούρο στα δίκτυα! 1-0 χαλασμός κόσμου από τους οπαδούς της Ομόνοιας! Εντυπωσιακό αυτό που έγινε! Ο Αλβανός, ο οποίος εκτέλεσε φρυδιάζοντας, περίμεναν όλοι και περισσότερο ο Χαμ, είτε τον Καραλάμπους είτε τον Αλονεύτη, βομβάρδισε κυριολεκτικά την αιστεία των άκρων κάνοντας το 1-0. Καταπληκτικό χτύπημα φάουλ λίγο κάτω από το δεξί παραθυράκι. Ξανά εδώ η μπάλα, αναπάμεται στα δίχτυα του Τζον Χαρτ. Η Ομόνοια μπροστά στο σκορ. Έκανε προσπάθεια, βρήκε λίγο την μπάλα ο Χαρτ. Ικανοποίηση στο πρόσωπα όλων στον πάγκο και κυρίως του Ρετή Τούντιτς, ο πανηγυρισμός του Ντούρο, του Αλβανού, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στον αγώνα με την ΑΕΚ στο 2-2 εδώ. Ήταν πρωταγωνιστής εκείνο το βράδυ. Για την ώρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής βραδιάς, η Ομόνοια, φίλες και φίλοι, είναι μπροστά στο σκορ. Χρειάζεται πλέον ηρεμία, γιατί η ΣΥΤ θα προσπαθήσει να αντιδράσει.